животі. Ой, да, да, ніха животі. Ой, да, да, ні топти воті. Знать-то мне по улице ніха животі. Травушку, муравушку, ні топти воті. Αφήσαμε την Αθήνα που έμπαινε στην άνοιξη με την αρχή της Αρακοστής και προσγειωθήκαμε στην παγωμένη και χιονισμένη Μόσχα. Η Μόσχα είναι η μεγαλύτερη πόλη της δροσικής γης και η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης. Μεγάλοι ποιητές και λογοτέχνες έχουν υμνήσει τη ρώσικη ψυχή. Ανάμεσά τους, ο Αλέξανδρος Πούσκιν είναι ο ποιητής Γενάρχης, που τόσο αγαπούσε ο Ντοστογεύσκη. Ο Πούσκιν συνδέει τη Ρωσία με την Ελλάδα. Είναι μέλος της φιλικής εταιρείας και υποστήριξε θερμά την Ελληνική Επανάσταση. Άνθρωποι καλλιεργημένοι και καλοστεκούμενοι, οι Μοσχοβίτες έχουν έναν αέρα χαλαρότητας και ας ζουν σε μια σύγχρονη μεγάπολη. Ένας περίπατος στο χιόνι είναι πάντα ευπρόσδεκτος για έναν κάτοικο της Μόσχας. Μια βόλτα στην κόκκινη πλατεία, μπροστά στα τείχη του Κρεμλίνου, του αρχαίου κάστρου, εντυπωσιάζει. Πάνω στις πλάκες της έχει γραφτεί όλη η σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας. Η πολύχρωμη ρωσική τρούλη του Κρεμλίνου, το σήμα κατά τεθέν της πόλης, μια χιονισμένη κάρτ ποστάλ. Η Ορθοδοξία στη Ρωσία του σήμερα, στη χιονισμένη Μόσχα, αυτή τη στιγμή γνωρίζουν μια άνοιξη, μια πρωτόγνωρη άνοιξη. Ας την προϋπαντήσουμε όλοι μαζί. Ένα ταξίδι που θα κάνουμε λίγο μετά στην ενορία της πόλης Κολόμνα, έξω από τη Μόσχα, θα μας φανερώσει τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στην ελληνική και τη ρωσική ορθοδοξία. Η λειτουργία στην εκκλησία είναι κοινή, στοιχείο ενότητας ανάμεσα σε τόσο διαφορετικούς λαούς. Όσο οι Ρώσοι μένουν πιστοί στην Ορθοδοξία, θυμούνται και τα ελληνικά. Για τους Ρώσους, οι Έλληνες παραμένουν αδελφοί, έστω κι αν οι λαοί μας ζουν τόσο μακριά. Άλλη μέρα φτάσαμε στον Άγιο Δανιήλ, ένα μοναστήρι παλιό όσο και η πόλη.
Εδώ φυλάσσονται τα λείψανα του πρίγκιπα Δανιήλ, του ιδρυτή της Μόσχας. Σήμερα στο μοναστήρι του Αγίου Δανιήλ βρίσκεται η κατοικία του Πατριάρχη. Στον Άγιο Δανιήλ βρίσκεται για λίγες μέρες ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, ιεράρχης γνωστός στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Νικόλαος ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τις καμπάνες του Αγίου Δανιήλ. Σαν φοιτητής στην Αμερική, τις έβλεπε σαν μουσιακό έκθεμα. Σήμερα είχε τη χαρά να τις δει να τοποθετούνται στη φυσική τους θέση. Η καμπάνα και γενικά ο ήχος της καμπάνας, που σημαίνει τη φωνή της Εκκλησίας και το προσκλητήριο στους ανθρώπους, στους πιστούς, στον πιστό λαό, είναι ένα κομμάτι της ορθόδοξης εκκλησιαστικής συνείδησης. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλά από όλο αυτό το συνεργείο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του κοδωνοστασίου της Μονής του Αγίου Δανιήλ, που βρίσκεται στο κέντρο της Μόσχας. Έχει γίνει μια ολόκληρη εκστρατεία, οι καμπάνες, τις οποίες απεμάκρυνε βία το σοβιετικό καθεστώς, να επιστρέψουν από το Χάρβαρντ στο οποίο βρισκότανε, να αγοραστούν ξανά, να αντικατασταθούν με ομοιώματά τους εκεί. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγους μήνες και τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η διαδικασία της επανεγκατάστασής τους. Αυτή η καμπάνα, η οποία ζυγίζει 12 τόνους, είναι μία από τις μεγαλύτερες. Έχει ένα τεράστιο γλωσσίδι που μπορείτε να το δείτε και το οποίο για να μετακινηθεί χρειάζεται 2 ανθρώπους για να μεταφερθεί ίσως 2 εκατοστά. Αντίστοιχη μεγάλη καμπάνα, η δεύτερη, η μεγαλύτερη από αυτήν, η δεύτερη στον κόσμο μετά του Κρεμλίνου, είναι αυτή που βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Εκεί υπήρχε παράδοση στην κρούση των κοδώνων και υπήρχε μοναχός, 2 μοναχοί, οι οποίοι χτυπούσαν μαζί 32 διαφόρων μεγεθών καμπάνες με διαφορετικές συχνότητες, ώστε να δημιουργείται μελωδία και να μπορούν να παίξουν μαζί το Άξιον Εστί, ένα γνωστό τροπάριο της Εκκλησίας. Σήμερα εξέλιπε κάπως αυτή η παράδοση, αυτή αναβιώνει στη Ρωσία. Έτσι λοιπόν οι Ρώσοι τόσο πολύ αγαπούν τον ήχο της καμπάνας και έχουν ολόκληρη κουλτούρα και παράδοση. Γι' αυτό και φροντίζουν τα υλικά να γλυκαίνουν τον ήχο, ας πούμε βάζουν ασίμι και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν βάλει και πλατίνα μέσα. Κάτι που και κοστίζει βέβαια, αλλά φτιάχνει άλλου τύπου ήχο. Στο σημείο αυτό φαίνεται με τον καλύτερο νομίζω τρόπο η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στους λαούς και τις παραδόσεις του ελληνικού και του ρωσικού λαού. Είναι ο τάφος του Νικηφόρου Θεοτόκη, μιας μεγάλης ελληνικής προσωπικότητας, η οποία έζησε και εδώ όπως φαίνεται ως αρχιεπίσκοπος, σε 2 διαφορετικές αρχιεπισκοπές και στο τέλος ως ηγούμενος αυτής της μονής του Αγίου Δανιήλ. Φαίνεται ακριβώς το πόσο πέρασε μέσα στη ζωή άνθρωποι που ζήσανε, Έλληνες που ζήσανε εδώ στη Ρωσία, διεμόρφωσαν και την εδώ πραγματικότητα, όπως ήρθαν και στην Ελλάδα Ρώσοι και βοήθησαν πολύ στην ανάδειξη και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. Επισκεφθήκαμε τα θερινά ανάκτορα των τσάρων στις όχθες του Μόσχοβα. Ο κήπος των ανακτόρων είναι σήμερα ένα μεγάλο εθνικό πάρκο. Τα κτίρια, ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της Μόσχας, δείχνουν τη δύναμη και την πολυτέλεια των τσάρων που κυβέρνησαν τη Ρωσία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Το χιόνι που πέφτει έρχεται να συμπληρώσει τη γλυπτική πάνω στα κτίρια
που κάνει η ρωσική αρχιτεκτονική. Τρούλοι, στέγες, γύσα, πύργοι συνθέτουν ένα σύνολο που μοιάζει σκαλισμένο πάνω στους τοίχους. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κολεμόσκαγε της Μόσκας. Εδώ ήταν τα θερινά ανάκτορα των τσάρων. Εδώ κάνουμε το χαρτίρι του Μάξιμου, του μεταφραστή μας, να έρθουμε για να κινηματογραφήσουμε όχι μόνο αυτό το θαυμάσιο στιγμιότυπο που βλέπετε, τα περιστέρια που τσιμπολογούν στο χέρι μου, αλλά να κινηματογραφήσουμε τα χιονοσκεπασμένα σημεία όλου αυτού του κήπου που είναι τώρα εθνικός κήπος της Μόσκας και που σημαίνει ότι το χιόνι έχει σκεπάσει κατά κάποιο τρόπο τις δραματικές, τις κακές στιγμές της ιστορίας της Ρωσίας. Η Μόσχα, αρχαίο φρούριο στις όχθες του Μόσχοβα, παραπόταμου του Βόλγα, ιδρύθηκε το 1147. Απέκτησε μεγάλη σημασία κατά την εισβολή των Μογγόλων τον 13ο αιώνα και έγινε πρωτεύουσα του πριγκιπάτου με τους απόγονους του πρίγκιπα του Νόβγκοροντ, Αλέξανδρου Νιεύσκη. Οι κρυστάλλοι του χιονιού, σαν σιλφίδες από τα φημισμένα ρωσικά μπαλέτα, μεταμορφώνουν τα κτίρια και τους δίνουν μια αδιάκοπη κίνηση. Οι ρωσικοί μύθοι ζωντανεύουν κι αυτοί στην ησυχία που υποβάλλει το λευκό. Τη χορογραφία συμπληρώνουν τα νερά που κυλούν ζωντανά κάτω από τους πάγους.